Eleison, Kyrie eleison, Kyrie He's a musician. Πάθα και φαγητό.
Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον, Κύριο Θεός με μεγαλύνθη σφόδρα. Εξομολόγησιν και μεγαλοπρέπειαν εν εδίσω, αναβαλώμενος φώσος ημάτιον. Εκτείνων των ουρανών ο σιδέρινο στεγάζων εν είδε στα υπερώα αυτού. Ότι θυς νέφη την επίβασιν αυτού ο περιπατών υπτερήγων ανέμων. Οποιών τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα. Ο θεμελιών την γίνευε την ασφάλεια εν αυτή σου κλειδίσεται εις τον αιώνα του αιώνος. Άβυσσος ο σημάτιον το περιβόλαιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιτιμή σε όσου φεύξονται από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν. Αναβαίνουσιν όροι και καταβαίνουσιν παιδεία εις τον τόπον όνε θεμελίωσες αυτά. Όριον έθου, όου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου ή καλύψε τη γη. Ο εξαποστέλων πηγάσεν φάραξιν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσθέξονται όνα γκρίς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν. Ποτίζον όρι εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσετε η γη. Ο εξανατέλων χόρτων της κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγήν άρτων εκ της γης. Και είναι ως εφραίνει καρδίαν ανθρώπου του λερίνε πρόσωπον εν ελαίω και άρτος καρδίαν ανθρώπου στηρίζει. Πορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας. Εκεί στρουθεί ένος εύσουση του ερωδίου η κατοικία γείται αυτών. Όρητα υψηλά τες ελάφης πέτρα καταβήγη της λαγωής. Επίση Ελλήνης καιρούς, ο ήλιος έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότος και έγινε τον ίξ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα θηρία του δρυμού. Σκύμνιο ριόμεν του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνύχθησαν και εις τας μάνδρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως εσπέρας. Όσε μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησας επληρώθηκε της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετά ο νουκέστην αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Δράκον ούτω όσον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει, δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον. Δόντος σου αυτή η συλλέξουση. Ανοίξαν τόσους την κύρα τα σύμπαντα μισθήσανε χρυσόπιτος πως τρέψαντος Σαν πως στεγείς τα πνεύμα
εν ειρήνη του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, του Κυρίου δεηθούμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ της ειρήνης του σήμαντος κόσμου, ευσταθείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιών των εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και του Επισκόπου ημών Νικηφόρου. Εις πολλά επιδεσπότα και τους ηχωροστάτουντος αυτό Αγιωτάτου Αρχιερέως Σεραφείμ του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ της μητρός και καθηγουμένης της ιεράς μονής ταύτης Κασιανής μοναχής και της εν Χριστώ συνοδείας αυτής του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ της Αγίας Μονής ταύτης και της νήσου ταύτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πιστικούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον, υπερπλεόντων οδηπορούντων νοσούντων καμνών των εχμαλώτων και τη σωτηρίας αυτών του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε
δύναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμε. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρίτη. Αγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών Χριστού το Θεό παραθώμεθα. Και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ηλασμός φεστίν
γυναίκεν το όνοματό σου υπεμεινάσαι, Κύριε. Υπεμείναν η ψυχή μου εις το λόγο σου. Ήλπισαν η ψυχή μου επί των Κύριων. Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
εισήν Ιησούς αγάλετε και της θύσας μας η καταστρέφησε πλουτίσαμε. Ο
Oh!
Ο Θεός της δικαιοσύνης μου, εν θλίψη
επλότινόσουμε. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομαι. Δικαίων ψυχέν Κυρί Θεού και ου μη άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και λογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα. Ιδέ εισήν εν ειρήνη. Και γάρ εν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπίς αυτών Αθανασίας πλήρης. Και ο λίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται, ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίους εαυτού. Ως χρυσόν εν χωνευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πινθύρες εν καλάμι διαδραμούνται. Κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουν στην αλήθεια και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούν στην αυτό. Ότι χάρις και έλεος εν της σωσής αυτού και επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δίκαιη στον αιώνα ζώση και εν Κυρίω μισθός αυτών. Και η φροντίς αυτών παραϋψίστω, δια τούτο λείψον των βασίων της ευπρεπίας και το διάδημα του κάλους εκ χειρός Κυρίου, ότι δεξιά αυτούς και πάσει αυτούς και το βραχίον υπερασπίει αυτών, λείψετε επανοπλία των ζήλων αυτών και οπλοποιήσει την κτήσιν εις άμυναν εχθρών, ενδύσετε θώρακα δικαιοσύνην και περιθύσετε κόρυθα κρίσναν υπόκριτων, λείψετε ασπίδα κατά μάχη των οσιότητα, οξυνίδε απότομον οργήνης ρομφέαν, συνεκπολεμήσει αυτό ο κόσμος επί τους παράφρονας, πορεύσονται εύστοχοι βολίδες αστραπών, κι ως απεύχει τόξ των εφών, επισκόπων αλούνται, και εκ πετροβόλου θυμού πλήρης ρυθίσονται χάλαζε, αγανακτήσει κατά αυτόν είδωρ θαλάσσης, ποταμοί δε συγκλίσουν αποτόμος, αντιστήσετε αυτής πνεύμα δυνάμεως και ως λέλαψε κλικμήσει αυτούς και ερημώσει πάσαν τη γην ανομία και κοπραγία περιτρέψει θρόνους δυναστών. Ακούσατε ουν βασιλείς και σύνετε, μάθετε δικαστέ περά των γης. Ενωτήσαστε οι κρατούντες πλήθους και γεγαυρωμένοι επί όχλης εθνών, ότι εδόθη παρά Κυρίου η κράτηση σημεί και η δυναστεία παραϋψίστου. Σοφία Σολομώντος το ανάγνωσμα. Σοφία πρόσχομεν. Δίκαιος εάν φθάσει τελευτήσε εν αναπαύσει έστε. Γύρας γαρ τίμιον ούτω πολυχρόνιον, ουδέ αριθμόν ετών με μέτρητε. Πολλιάδες τη φρόνησης ανθρώπης, και ηλικία γύρος βίος ακυλίδωτος. Ευάρεστος το Θεό γενόμενος ηγαπήθη και ζών μεταξύ αμαρτωλών μετετέθη. Ιρπάγει μη κακή αλλάξει είναι συν αυτού, ειδόλος απατήσει η ψυχήν αυτού. Βασκανία γάρ φαυλότητος αμαυρεί τα καλά και ρεμβασμός επιθυμίας μεταλλεύει νουν άκακο. Τελειωθήσεν ο λίγο επλήρωσε χρόνους μακρούς. Αρεστή γάριν Κυρίω η ψυχή αυτού, δια τούτο έσπευσεν εκ μέσου πονηρίας. Οι δε λαοί δόντες και μη νοήσαντες, μη δε θέντες επί διανία του τιούτο, ότι χάρις και έλεος εν τη σωσής αυτού. Και
Επισκοπή εν της εκλεκτής αυτού. Είπομε πάντες εξ όλης της ψυχής και εξ όλης της διάνοιας ημών είπομε. Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των Πατέρων ημών, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δε μεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δε μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου, του και επιμενάρχου προστατούντος αυτό, Αγίου Αρχιερέου Σεραφείμ, και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Έτι δεομεθά υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης της σε Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεομεθά υπέρ της καθηγουμένης της Αγίας Μονής Ταύτης, Κασιανής Μοναχής και της Συνοδείας αυτής του Κυρίου Δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δομεθά υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, της Αγίας Μονής Ταύτης, έτι δε των συνδρομητών αφιερωτών και ανακαινιστών και βλαβών προσκυνητών αυτής. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δεομεθά υπέρ των μακαρίων και αημνήστων κτητόρων της Αγίας Μονής Ταύτης και υπέρ πάντων των προναυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδευσε βοσκημένων και απανταχού ορθοδόξων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δομεθά υπέρ των καρποφορούντων και καλλιεργούντων εν το Αγίο και πανσέπτο ναό τούτο, κοπιόντων, ψαλόντων και υπέρ του πρέστοτος λαού, του απεκδεχουμένου το παράσου μέγα και πλούσιον έλεος. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξα να αναπέμπομε, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ειν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
Καταξίωσον, Κύριε, εν τη εσπέρα ταύτη εν αμαρτήτως φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος Σου εφ' ημάς καθάπριν πείσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε, το έλεος Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δώσαμε την εσπερινήν δέησιν ημών το Κυρίο. Κύριε ελέησον. Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χαρητή. Πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Άγγελον ειρήνης πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Συμφέροντα τες ψυχές ημών και ειρήνη το κόσμο παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών εν ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κυρίου ετησόμεθα. Παράς του Κύριε. Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέσχυντα ειρηνικά και καλήν απολογίαν την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετησόμεθα. Σαχράντου υπερευλογημένη και δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα αναπέμπομε. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,
νυν και και εις τους αιώνας των αιώνων. Σου, ευλογημένο και δοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Κατά το μέγα ελαιό σου, ο Δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι Δεόμεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Τι Θεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Δημητρίου και του Επισκόπου ημών Νικηφόρου. Συγχωροστάτουντος αυτό Αγιωτάτου Αρχιερέως Σεραφείμ και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε
ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού και των σωμάτων ασφαλείας. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έτι δομεθά υπέρ ελέους, ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, της καθηγουμένης, της Αγίας Μονής Ταύτης, Κασιανής Μοναχής και της Συνοδείας αυτής, των συνδρομητών, αφιερωτών, ανακαινιστών και ευλαβών προσκυνητών αυτής. Κύριε, διαφυλαχθήνε την Αγίαν Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν ίσον πόλην και χώραν από οργής λοιμού λοιμού σεισμού καταποντισμού πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου και υπέρ του ήλιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων Θεών ημών που αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσον την καθημών κινουμένη και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και ελεήσε ημάς. Έτι δεόμεθα και υπέρ του εις ακούσε Κύριον των Θεών ημών, πολλής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλεος, ήλεος γενου ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ειρήνη Πάση το πνεύμα της σου. Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου, δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αη Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων και σίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων,
των Αγίων Ενδόξων Θεοστέπτων Βασιλέων και εις Αποστόλων Κωνσταντίνου και Ελένης, των εν Αγίης Πατέρων ημών μεγάλων ιεραρχών και οικουμενικών διδασκάλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Νικηφόρου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Ομολογητού και του εν Αγίης Πατρός ημών Γρηγορίου Αρχιεπισκόπου Θεσσαλονίκης του Παλαμά, των Αγίων Ενδόξων μεγάλων μαρτύρων, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου, των Αγίων Ενδόξων Τεσσαράκοντα Δύο Μαρτύρων, των Εναμορίων Μαρτυρισάντων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου Πατρός ημών Βλασίου του Εξαμορίου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του Οσίου Πατρός ημών Γερασίμου του Κεφαλνίτου, που και την ύμνη επιτελούν και πάντα σου περίον. Επρόσδεκτον πίσον την δέησιν ημών, δόρισε ημίν την άφεσιν των παραπτωμάτων ημών. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των πτερήγων σου, αποδίωξον αθημών πάντα εχθρών και πολέμια. Κυρίνευσον ημών την ζωή, Κύριε ελέησον ημάς και τον δόν. Εν τη ερήμο και εξ αυτών πεντακής κοινίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον,
και πλήθυνον αυτά εν τη Ιερά Μητροπόλη και Μονή ταύτη, εν της οίκης των προσφερόντων τα δώρα ταύτα, εν της οίκης των εορταζόντων την Αγίαν εορτήν και πανήγυριν ταύτη, το γένι ημών και το κόσμο σου απαντή, και τους εξ αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλου σου αγίασον, ότι σοι ο ευλογών και αγιάζουν και τρέχουν και συντηρώντας σύμπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Πλούσιοι ευτόχευσαν και πείνασαν, οι δε εξητούντες των Κύριων, ουκ ελατωθήσονται παντός αγαθούν. Yeah.
Σεβασμιότατοι, αγαπητοί συνεορταστέ, διπλή γιορτή σήμερα για το νησί μας. Δεν έχει τελειώσει ακόμα το πανηγύρι της Παναγίας μας και συγκεντρωθήκαμε και πάλι απόψε για να τιμήσουμε τον Άγιό μας, τον Άγιο Γεράσιμο, που το όνομά του εδώ και 500 χρόνια έχει άρρηκτα συνδεθεί με το νησί της Κεφαλονιάς. Μισόν αιώνα μετά την πτώση της πόλης, η μεγάλη αριστοκρατική οικογένεια των Οταράδων έχει χάσει τις πολιτικές της εξουσίες και τα προνόμια της. Δεν έχασε όμως την αρχοντιά της. Έτσι, ο μικρός Γεώργιος, γιος του Δημήτρη και της Καλής, που γεννήθηκε στα Τρίκαλα της Κορινθίας,
μεγάλωσε με όλα τα καλά και τη φροντίδα που ταιριάζει στα αρχοντόπουλα. Τίποτα όμως από όλα αυτά δεν στάθηκε ικανό να αποπροσανατολίσει τον νεαρό Γεώργιο από την αγάπη του για τον Χριστό και την Εκκλησία του. Αντίθετα, η οικονομική του άνεση του έδωσε τη δυνατότητα να αποκτήσει όλα τα απαραίτητα εφόδια, ώστε να αφοσιωθεί ακόμη πιο συνειδητά και ενεργά στη χριστιανική ζωή και να εμβαθύνει στην ορθόδοξη πνευματικότητα. Έφηβος ακόμα πήγε στη Ζάκυνθο για να συμπληρώσει τη μόρφωσή του και αργότερα στην Ιερουσαλήμ, όπου χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος με το όνομα Γεράσιμος. Στη συνέχεια, αφού περιόδευσε στα διάφορα πνευματικά κέντρα της Αιγύπτου και της Συρίας, έφτασε το 1559 στην Κεφαλονιά, όπου ίδρυσε το μοναστήρι του. Από εκεί, από τη Νέα Ιερουσαλήμ, όπως ονομάστηκε το μοναστήρι, ανεχώρησε 20 χρόνια αργότερα στις 15 Αυγούστου 1579 για την Άνω Ιερουσαλήμ. Πέθανε ακριβώς τη μέρα που γιορτάζεται η κοίμηση της Θεοτόκου, στην οποία ήταν αφιερωμένο και το μοναστήρι του, και γι' αυτό ως ημέρα της γιορτής του Αγίου Γερασίμου ορίστηκε ακριβώς η επόμενη ημέρα. Αρχαία παράδοση της Εκκλησίας μας έχει ορίσει στους εσπερινούς οσιακών μορφών, όπως είναι του Αγίου Γερασίμου, να διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο Σοφίας Σολομώντος. Πρόκειται για ένα βιβλίο που γράφτηκε στα ελληνικά στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου από κάποιον ελληνιστή Ιουδαίο, ο οποίος του έδωσε αυτόν τον τίτλο για να δείξει ότι και η Ιουδαϊκή Σοφία είναι εξίσου παλαιά με την ελληνική, αφού ανάγεται στον 10ο π.Χ. αιώνα και εξίσου σημαντική. Το βιβλίο αυτό συνιστά μία διατριβή για τα αγαθά της σοφίας και τα κακά της ασέβειας. Ο συγγραφέας, αφού έχει αναπτύξει στα δύο πρώτα κεφάλαια του βιβλίου την άποψη ότι η δικαιοσύνη οδηγεί στη ζωή, ενώ η αδικία στο θάνατο, συνεχίζει στο τρίτο κεφάλαιο τη σκέψη του, υποστηρίζοντας ότι οι ευσεβείς θα συνεχίσουν να ζουν και μετά το θάνατό τους και θα επιβραβευτούν από το Θεό. Η ενότητα αυτή αρχίζει με μια πολύ γνωστή σε όλους μας φράση: «Των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού, βάσανα δεν τις αγγίζουν. Δικαίων δε ψυχέν χειρί Θεού και ουμιάψετε αυτόν βάσανος». Με τη φράση αυτή ο συγγραφέας απαντά στα επιχειρήματα των ασεβών που παρουσιάζονται στην προηγούμενη ενότητα και με τα οποία επιχειρούν να δικαιολογήσουν την άδικη συμπεριφορά τους. Απέναντι σε αυτήν την επιχειρηματολογία, ο συγγραφέας διαβεβαιώνει τους αναγνώστες του ότι οι ευσεβείς άνθρωποι απολαμβάνουν τις θείας προστασίας και μετά τον θάνατό τους. Οπότε ο θάνατος ως βιολογικό γεγονός δεν σηματοδοτεί το τέλος της ζωής των δικαίων, όπως λανθασμένα πιστεύουν οι ασεβείς. Ούτε είναι για τους ευσεβείς τιμωρία ή συμφορά, αφού αυτοί βρίσκονται πλέον στη χώρα όπου κυριαρχεί η ειρήνη του Θεού και μάλιστα είναι απόλυτα βέβαιοι ότι θα ζήσουν αιώνια. Στον ανοήτων τα μάτια φαίνονται αυτοί που πέθαναν. Ο θάνατός τους θεωρείται τιμωρία τους και η απομάκρυσή τους από μια καταστροφή, αλλά αυτοί βρίσκονται στη χώρα της ειρήνης. Ακόμα κι αν στους άλλους δίνεται η εντύπωση ότι τιμωρούνται, αυτοί ελπίδα έχουν βέβαια για την Αθανασία. Κι αν υπέφεραν για λίγο,
πολλά θα ευεργετηθούν, γιατί τους πέρασε ο Θεός από δοκιμασία και βρήκε ότι είναι άξιοι να είναι μαζί Του. Σύμφωνα με τα παραπάνω, λοιπόν, οι όποιες αντιξοότητες της παρούσας ζωής θα πρέπει να κατανοηθούν ως μικρή ταλαιπωρία και ως παιδαγωγία του Θεού, ο οποίος δοκιμάζει τους πιστούς Του προκειμένου να τους καταστήσει αξίους να ζουν κοντά Του. Μας λέει, σαν το χρυσάφι μέσα στο χωνευτήρι τους δοκίμασε και σαν θυσία ολοκαυτώματος με ευμένεια τους δέχτηκε. Ο έλεγχος του Θεού θα αναδείξει τη λαμπρότητα των ευσεβών σε τέτοιο βαθμό που οι ασεβείς δεν θα μπορούν να την αντέξουν. Θα καούν από τη λάμψη τους, όπως κατακαίει η φωτιά το καλοκαίρι της Καλαμιές στα θερισμένα χωράφια. Όμως, η ανταμοιβή των δικαίων δεν περιορίζεται μόνο στην τιμωρία των ασεβών, αλλά θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο και στην εγκαθίδρυση της Βασιλείας του Θεού. Στην αμφισβήτηση των ασεβών, αν ο Θεός φροντίζει τους δικαίους, ο ιερός συγγραφέας αντιτάσσει τη διαβεβαίωση ότι αυτοί θα κυβερνήσουν έθνη, λαούς θα εξουσιάσουν, ενώ ο Κύριος θα είναι ο παντοτινός τους βασιλιάς. Όσοι με εμπιστοσύνη θα στηρίζονται σε Αυτόν, θα κατανοήσουν την αλήθεια και όσοι σε Αυτόν πιστεύουν, με αγάπη θα Τον καρτερούν. Γιατί χάρη και εσπλαχνία προσφέρει ο Θεός στους αφοσιωμένους Του και φροντίδα σ' όσους έχει εκλέξει. Τον ίδιο πρωταγωνιστικό ρόλο στην εγκαθίδρυση Βασιλείας Του υπόσχεται και ο Ιησούς Χριστός στους μαθητές Του, καθώς πορεύεται προς τα Ιεροσόλυμα για το πάθος Του. Αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθείς αντέσμοι εν την παλιγενεσία, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους, κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Και την ίδια πάλι διαβεβαίωση δίνει και ο Απόστολος Παύλος με το ρητορικό του ερώτημα προς τους Κορινθίους. «Ουκ είδατε ότι οι Άγιοι των κόσμων κρινούσιν?» Την ίδια ακριβώς ελπίδα διατυπώνει και ο Άγιος Νεκτάριος στο δεύτερο κεφάλαιό του περί των Αγίων του Θεού, έργο του, όπου σημειώνει χαρακτηριστικά. Κατά την ορθόδοξον άρα έννοιαν την ειδωμένη τη Εκκλησία, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες ως Άγια της Εκκλησίας μέλη, ως μέλη του σώματος του Χριστού, ευρίσκονται ένα διαρρήκτο μετά της Εκκλησίας ενότητη. Και ως μέλη της Εκκλησίας ευρίσκονται εν συναισθήση των λειτουργιών της Εκκλησίας και συνενούσι και συνδοξάζουσι μετά της όλης Εκκλησίας τον Σωτήρα. Και καταλήγει, η Ορθόδοξος Εκκλησία αδυνατεί να νοήσει διάσπαση και χωρισμόν των εαυτής μελών, των τεζόντων και τεθνεώτων, διότι αδυνατεί να νοήσει μέλη Χριστού χωριστέντα της Εκκλησίας, του σώματος του Χριστού, μετά θάνατον και κατασταθέντα νεκρά και ανέστητα. Η Εκκλησία αδυνατεί να εννοήσει τι ούτων χωρισμών μετά την μετά του Κυρίου ένωσιν. Αδυνατεί να εννοήσει μέλη αυτής λαβώντα την εν Χριστώ ζωήν και μη έχοντα πλέον αυτήν, αδυνατεί να εννοήσει μέλη άνευ νοήσεως, άνευ συναισθήσεως. Ο ορισμός επομένως της Εκκλησίας ως σώματος Χριστού σημαίνει ότι τα μέλη της ως μέλη του σώματος του Χριστού μετέχουν κατά παρεχώρηση του Θεού στην αγιότητά Του. Είναι η αγιότητα του σώματος του Χριστού αυτή που καθιστά τα μέλη του Άγια και ποτέ το αντίθετο. Οι Άγιοι, κατά συνέπεια, δεν έγιναν φορείς της χάριτος του Θεού επειδή κατόρθωσαν να κάνουν κάποια έργα
που τους εξασφάλισαν τη σωτηρία. Ούτε ασφαλώς μπορούν οι ίδιοι να σώσουν κάποιους. Η σταθερή προσήλωσή τους όμως στον αγώνα να παραμείνουν ενωμένοι με τον Χριστό τους αξίωσε να γίνουν αποδέκτες της δωρεάς του Θεού. Έτσι η τιμή των Αγίων είναι πρωτίστως τιμή προς τον Θεό, ο οποίος αναδεικνύει ορισμένους ανθρώπους ώστε να αποτελέσουν πρότυπα αγιότητας για τους υπολείπους. Πραγματική, κατά συνέπεια, τιμή για τους Αγίους είναι η προσπάθεια των μελών της Εκκλησίας να παραμείνουν σε κοινωνία με τον Χριστό, ακολουθώντας το πρότυπο των Αγίων. Στην παραπάνω στενή σχέση του ανθρώπου με τον Θεό αναφέρεται και η σχετική με την τιμή των Αγίων απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου. Τον μεν ως Θεόν και Δεσπότην, τους δε δια των κοινών Δεσπότην ως αυτού γνησίως θεράποντας τιμώντες και σέβοντες και την κατασχέσιν προσκύνησιν απονέμοντες. Ο Άγιος Γεράσιμος έζησε όλη του τη ζωή σταθερά προσιλουμένος στον αγώνα του να παραμείνει ενωμένος με τον Χριστό και αξιώθηκε να γίνει αποδέκτης της χάριτος του Θεού. Σε αυτόν τον αγώνα μας καλεί όλους εμάς σήμερα που συγκεντρωθήκαμε να τιμήσουμε τη μνήμη Του. Το άφθαρτο σώμα Του που μαρτυρεί αυτή τη μεγάλη δωρεά του Θεού βρίσκεται ανάμεσά μας για να μεταφέρει και σε εμάς τη χάρη που δέχτηκε ο ίδιος, αλλά και να μας υπενθυμίσει ότι των δικαίων οι ψυχές είναι στα χέρια του Θεού. Αμήν. Νην απολύεις των δούλων σου δέσποτα κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον η οφθαλμή μου το σωτήριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών, φως εις αποκάλυψην εθνών και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός μας. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θεός λέσου μας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αμήν. Παναγία Τριάς ελέσου μας, Κύριε λάς αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσον τας ονομίης ημίν. Άγιε επίσκεψη και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το ονοματός σου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου, Κύριε λέσου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και ει και στους αιώνας των αμήν. Πάτρε ημών ετήσων Αγίης, αγιαστήτω το όνομά σου, ερθέτε βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τρεπιούσον δώσ' ημίν σήμερον, και άφεση ημίν το φιλήματι ημών, ως και ημίς ευφύεμι τους φιλέτες ημών. Και μη σε νέκης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Όπι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Amen.
Και στους αιώνας των αιώνων, αμήν.
Κυρίου δεηθούμε. Κύριε ελέησον. Ευλογία Κυρίου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεύχημων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων καλλινίκων μαρτύρων, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, του οσίου και θεοφόρου πατρός ημών, Γερασίμου του νέου ασκητού, την μνήμη επιτελούμεν και πόντες πάντη και Αγίε ρε Αγίμων Κύριε φύλατε εις πάντα Μου, έχουμε τη χαρά και την εξαιρετική τιμή να έχουμε σήμερα μαζί μας να συνεορτάζουν δύο εκλεκτούς φίλους αρχιερείς της Εκκλησίας μας, το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο Αμορίου κύριο Νικηφόρο, ο οποίος χωροστατεί απόψε στον Εσπερινό, εκλεκτό λόγιο ιεράρχη του Οικουμενικού μας Πατριαρχείου και καθηγούμενο της Ιεράς Σταυροπυγιακής Πατριαρχικής Μονής των Βλατάδων εν Θεσσαλονίκη. Θεοφιλέστατε, σας ευχαριστούμε διότι ήρθατε από χτες και λειτουργήσατε και σήμερα στο προσκύνημα στο Μαρκόπουλο και μιλήσατε και χθες και σήμερα θεολογικότατα σύμφωνα με την πατερική μας πνευματική ζωή και παράδοση, διδάσκοντας όλους εμάς. Εκκαρδίες σας ευχαριστούμε για την τιμή και παρακαλούμε να μεταβιβάσετε τα σεβάσματά μας και στο Παναγιώτατο Οικουμενικό μας Πατριάρχη, την κεφαλή του γένους και της υπουρανών Ορθοδοξίας. Συνεορτάζει και θα συλλειτουργήσει αύριο μαζί μας και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πειραιός, κύριος Σεραφείμ, παλαιός καλός φίλος, άριστος νομικός και θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο οποίος σήμερα κρατεί την αρχιεροσύνη και την αρχιερατική λογιότητα σε υψηλότατο επίπεδο σύμφωνα με την πατερική μας παράδοση και κληρονομιά. Θα προεξάρχει αύριο αυτός τη Θεία Λειτουργία και θα ομιλήσει προς όλους μας. Να ευχαριστήσω όλους τους πατέρες που ήρθαν από άλλα μέρη, να ευχαριστήσω τις χοροδίες μας, Αργοστολίου και Λιξουρίου, όλους εσάς, όλους τους προσκυνητές και για όλους εύχομαι τη χάρη του Κυρίου μας δια των πρεσβειών του Αγίου Γερασίμου. Θα επακολουθήσει ένα 20λεπτο κενού, όπως κάθε χρόνο, και θα ξεκινήσει η Ιερά Αγρυπνία, η οποία θα τελειώσει την πρωία. Ώρα δεν μπορώ να προσδιορίσουμε, άλλωστε ξέρετε, κατά τις 4. Να είστε όλοι καλά και να έχετε την ευλογία του Αγίου Γερασίμου και την προστασία του. Διευχών του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Τους κοπιώντας και ψάλλοντας και των περιεστώτα λαών, Κύριε φύλατε εις πολλά έτη. Χρόνια πολλά και ευλογημένα.